Καταρχήν αυτός είναι παντρεμένος. Παντρεμένος? Άσε που. Πες μου τι ξέρεις. Έχει σπιτώσει τη γυναίκα του και τις τρώει στις πράξεις. Λες αλήθεια? Άμα βγούμε από εδώ μέσα, ερδίζαμε βίζα σε πάω στο σπίτι της. Ή μάλλον όχι, θα σε πάω καλύτερα σε αυτόν που τους πάντρεψε. Και την αδελφή μου τότε, πώς την παντρεύτηκε? Το πώς δεν το ξέρω, με ψεύτικα χαρτιά ίσως. Το γιατί όμως το ξέρω. Για να την εκμεταλλεύεται κι αυτή. Και καθώς η αδελφή σου είναι αγαθιά, άρα να την κάνει ό,τι θέλει. Μα αφού την ήθελε για αυτή τη δουλειά, γιατί να κάνει γάμο? Για θα τον τζίμπα, για αστυνομία. Έχουν σφίξει τα πράγματα. Θα τον κλείνανε μέσα για χρόνια. Δεν μπορώ να πιστέψω πως η Σοφία μας τη γινόταν του χεριού του. Θα την ανάγκαζε. Δεν ξέρεις εσύ θα πει Κώστας. Ανακατεύεται με ναρκωτικά, με κακόφημα μπαρ. Λέρα παιδί μου σου λέω. Όλος ο υπόγος μας τον φοβάται. Είναι αδίστακτος. Ότι δεν είναι καλός άνθρωπος το ήξερα. Αλλά ότι είναι τέτοιο κάθαρμα. Πότε θα βγούμε από εδώ μέσα? Το πρωί. Θα μας πάνε για εξέταση στη βίλα. Ποια βίλα? Βίλα θα πει το νοσοκομείο του συγκρού. Και εμένα? Με σένα είναι αλλιώς τα πράγματα. Αν σε εμπιστεύσουν θα σε γράψουν για πρώτη φορά στα χαρτιά τους και μετά θα σε αφήσουν ελεύθερη.